Μετά τι τεράστιε business με τι ανεμογεννήτριε στη χώρα μα, τώρα ακούμε για μικρέ πυρηνικέ εγκαταστάσει και πυρηνικά εργοστάσια στην Ελλάδα. Πληροφορίε δημοσιογραφικού τύπου αναφέρουν ότι οι ελληνικέ αρχέ θα ξεκινήσουν συζητήσει για κατασκευή μικρών πυρηνικών αντιδραστήρων από Αμερικανική εταιρεία. Στην Αθήνα βρίσκεται πιθανότατο επικεφαλή τη Αμερικανική εταιρεία Radiant Energy Group, όπω ανέφερε ο ίδιο σε ενημέρωσή του το παραπάνω ίσως να μην ήταν καν είδηση εάν ο Μάρκ Νέλσον, όπως είναι το όνομά του, δεν ανέφερε κάποια δεδομένα τα οποία για πρώτη φορά ακούγονται. Και αυτά είναι η δημιουργία πυρηνικών σταθμών παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας στην Ελλάδα. Όπως αναφέρει στην ενημέρωσή του, «Φεύγω για Ελλάδα. Περίμενε, μπορεί να πει κάποιος. Η Ελλάδα δεν έχει πρόγραμμα πυρηνικής ενέργειας. Η Ελλάδα δεν έχει πυρηνικό πρόγραμμα ακόμα». Ήρθε όμως η ώρα να διορθωθεί αυτό. Περισσότερα από την Αθήνα τη Δευτέρα. Την ίδια στιγμή η Καθημερινή αναφέρει για την παρουσίαση της εταιρείας Athlos Energy στο ελληνικό κοινό με θέμα την πυρηνική ενέργεια στην Ελλάδα. Πρόκειται για την πρώτη ελληνική startup εταιρεία στον χώρο της πυρηνικής βιομηχανίας. Όλα δείχνουν ότι προετοιμάζεται η ελληνική κοινωνία για την αποδοχή πυρηνικών εργοστασίων στη χώρα μας. Ο ίδιος ο Πρωθυπουργό Κυριάκος Μητσοτάκη είχε ανοίξει το θέμα της τεχνολογίας των μικρών αρθρωτών πυρηνικών αντιδραστήρων, Small Modular Reactors, τεχνολογία που προωθείται και επίσημα από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Τα πυρηνικά τσέπη, όπως αλλιώς έχουν επικρατήσει να λέγονται, πρόκειται για μικρά εργοστάσια, μικροί αντιδραστήρες ισχύως 50-70 το πολύ 300 ΜΒ. Είναι εύκολο να συνερμολογηθούν και να αποσυνερμολογηθούν. Χτίζονται άρθρωτα και θεωρούνται σύμφωνα και με τα επίσημα στοιχεία της Ευρωπαϊκής Ένωσης ως ιδανικές μονάδες ηλεκτροπαραγωγής που μπορούν να παράσχουν ασφάλεια στο σύστημα για την ανάπτυξη περισσότερων έργων ανανεώσιμων πηγών ενέργειας. Λειτουργούν με την ίδια τεχνολογία όπως η μεγάλη πυρηνικοί αντιδραστήρε ισχύω 1000 MW, είναι χαμηλότερου κόστους καθώς για παράδειγμα απαιτούνται λιγότερε ποσότητες νερού για την ψήξη του αντιδραστήρα, ενώ είναι ευέλικτα στο να μετακινηθούν. Πληροφορίες για τα αποκαλούμενα πυρηνικά τσέπης αναφέρουν ότι υπό προϋποθέσεις θα μπορούσαν να τοποθετηθούν στην Ελλάδα, αλλά το πρόβλημα είναι η απόρριψη των πυρηνικών αποβλήτων που αποτελεί το μεγαλύτερο και σοβαρότερο ζήτημα προηγμένων χωρών που έχουν μεγάλα πυρηνικά εργοστάσια, καθώς και οι περιπτώσεις ατυχημάτων όπως της Φουκουσίμα σε μια σεισμογενή χώρα σαν την Ελλάδα. Αν ζούσε ο αίμνιστο καθηγητή και ερευνητή Αντώνη Φώσκολο και τα περιέγραφε όλα αυτά όπω το έκανε ευλαβικά επί 50 χρόνια διαρκού αγώνα για το υποθαλάσσιο ορυκτό πλούτο τη πατρίδα μα, θα τον στόλιζαν με τα γνωστά κοσμητικά που του μαύριζαν την ψυχή, ενώ πάλευε κόντρα στου κολοσσού για να μπορέσει η χώρα να αξιοποιήσει προ όφελό τη του σπόρου τη, γραφικό, ξεμοραμένο, μαξιμαλιστή κτλ τώρα που τα ανακοινώνουν σε πρώτο σέλιδα όλα είναι εντάξει, είναι σωστά και καθόλου υπερβολικά, έτσι. Μόνο που έρχονται με μια χρονοκαθυστέρηση δεκαετιών, με ό,τι συνεπάγεται αυτό για την Ελλάδα και τις ευκαιρίες που χάσαμε, χώρια που η αξιοποίηση είναι πλέον στο μείζον κομμάτι της στα χέρια άλλων. Μακάρι να ζούσε ο Αντώνης Φόσκολος να δει πως όσα περιέγραφε τώρα το πιστοποιούν όλο και περισσότεροι, όπως αναφέρουν τα περισσότερα ελληνικά μέσα. Κοίτασμα μεγαλύτερο του ζώου. Άρα ο Φόσκολο ήξερε τι έλεγε. Η είδηση έπαιξε πρωτοσέλιδα στα περισσότερα κεντρικά ενημερωτικά sites και έγινε στο πρώτο θέμα κεντρικό ζήτημα. Ισχυρέ ενδείξει για μεγάλο κοίτασμα νοτιοδυτικά τη Κρήτη, πιθανόν από την άνοιξη πιάνει δουλειά το γεωτρύπανο. Εάν επιβεβαιωθούν από την κοινοπραξία Action Mobile Hellenic Energy, θα πρόκειται για το μεγαλύτερο κοίτασμα φυσικού αερίου στη Μεσόγειο, 33 ποδιών ικανό να αποφέρει στην Ελλάδα έσοδα 10 δισεκατομμυρίων ευρώ ετησίως για έναν αιώνα. Σε ένα συγκεκριμένο σημείο του οικοπαίδου, δυτικά της Κρήτης, όπου υπάρχουν ισχυρές ενδείξεις για ικανό κοίτασμα πετρελαίου και φυσικού αερίου, εστιάζει πλέον η κοινοπραξία των Exxon Mobile και Hellenic Energy. Η κοινοπραξία ζήτησε και έλαβε παράταση για την επεξεργασία των τρισδιάστατων δεδομένων, οπότε νεότερα για το πότε θα πάρει μπρο το γεωτρύπανο στην περιοχή θα υπάρχουν τον ερχόμενο Απρίλιο. Από την περασμένη Πέμπτη τρέχει και τυπικά η εξάμενη παράταση που ζήτησε η κοινοπραξία, η οποία πέρασε και στη δεύτερη φάση των ερευνών για το άλλο οικόπεδο νοτιοδυτικά της Κρήτης. Τα δεδομένα που έχουν προσκτηθεί δείχνουν ότι στην περιοχή υπάρχει ένα κοίτασμα φυσικού αερίου μαμούθ τη τάξη των 33 εκατομμυρίων ποδιών και ένα μικρότερο 3,5 εκατομμυρίων ποδιών. Αν επιβεβαιωθεί αυτό, το πρώτο κοίτασμα θα είναι το μεγαλύτερο της Μεσογείου, ξεπερνώντας το σημερινό μεγαλύτερο, το Ζόρ, στην Αίγυπτο. Και τα Ισραηλινά, Λεβιάθαν και τα Μαρ, που έχουν μέγεθος 29 τρισεκατομμυρίων κυβικών ποδιών. Τέτοιου μεγέθου κοιτάσματα έχουν τη δυνατότητα να καλύψουν τι ετήσιες ανάγκε όλη τη γυραιά Επίρου, αλλά και να αποφέρουν στο ελληνικό δημόσιο έσοδα ύψου περίπου 10 δισεκατομμυρίων ευρώ ετησίως για έναν αιώνα. Από τι ακριβότερε χώρε τη Ευρωζώνης στα τυποποιημένα προϊόντα σούπερ μάρκετ παραμένει η Ελλάδα. Η Ελλάδα παραμένει μια ακριβή χώρα για τυποποιημένα προϊόντα σούπερ μάρκετ με κατά μέσο όρο 10% υψηλότερες τιμές σε σύγκριση με την Ευρωζώνη, όπως συμπεραίνει η μελέτη της Τράπεζας της Ελλάδος. Οι τιμές παραμένουν στα ύψη, ενώ η κυβέρνηση επιχειρεί να αντιμετωπίσει την ακρίβεια με μέτρα χάδια. Η Τράπεζα της Ελλάδος επισημαίνει πως οι εισαγόμενες πληθωριστικές πιέσεις των τελευταίων ετών έχουν μειώσει την αγοραστική δύναμη των οικοκυριών, οι οποία σταδιακά αποκαθίστανται αφενός με την αύξηση των μισθών και αφετέρου με την σταδιακή μείωση του πληθωρισμού τους τελευταίους μήνες. Πέραν του πληθωρισμού, ωστόσο, το ενδιαφέρον επικεντρώνεται και στις διαφορές των τιμών μεταξύ των χωρών της Ευρωζώνης, οι οποίες εξακολουθούν να είναι σημαντικές, παρά την απουσία εμπορικών περιορισμών και την εξάλληψη των διακυμάρσεων της συναλλαγματικής ισοτιμίας, ενώ διάφορες έρευνες καταδεικνύουν ότι η Ελλάδα είναι μεταξύ των ακριβότερων χωρών σε αγαθά, όπως το βρεφικό γάλα και τα απορριπαντικά πλυντηρίου ρούχων. Η μελέτη ερευνά την εξέλιξη και την επιμονή των διαφορών των τιμών, εστιάζοντας σε 41 κατηγορίες τυποποιημένων επώνυμων προϊόντων σούπερ μάρκετ και συγκρίνοντας τι τιμές στην Ελλάδα και τι τιμές σε 9 άλλες χώρες της ευρωζώνης. Με βάση τις εκτιμήσεις προηγούμενης μελέτης της Τράπεζας της Ελλάδος, η τελική μοναδιαία τιμή στο ράφι ενός τυποποιημένου επώνυμου προϊόντος σούπερ μάρκετ σε μια χώρα εξαρτάται από τέσσερις παράγοντες. Το βαθμό συγκέντρωσης της αγοράς των προμηθευτών, τη δομή της αγοράς των λιανεμπόρων σούπερ μάρκετ, τις συνήθειες των καταναλωτών και άλλες μεταβλητές όπως ΦΠΑ, μισθή, ενίκεια, ανεργία, κατακεφαλήν εισόδημα και άλλα. Παρά την αξιοσημείωτη πρόοδο που έχει επιτευχθεί στην περίοδο 2011-2023, καθώ οι διαφορέ των τιμών μεταξύ τη Ελλάδο και των άλλων χωρών έχουν μειωθεί σημαντικά, η Ελλάδα παραμένει μια ακριβή χώρα για τυποποιημένα προϊόντα σούπερ μάρκετ. Για παράδειγμα, αν πάρουμε τα προϊόντα στα οποία η Ελλάδα είναι η πιο ακριβή χώρα μεταξύ χωρών της Ευρωζώνης, όπως αλεσμένος καφές, βούτυρο, μαργαρίνη, γάλα μακράς διάρκειας, έξτρα παστεριωμένο, χαρτοπετσέτες, χαρτί υγείας, οδοντόκρεμα και ανθρακούχο νερό. Η μελέτη καταλήγει στο συμπέρασμα ότι η εξομοίωση τη δομή τη ελληνική αγορά και τη συμπεριφορά των καταναλωτών στην Ελλάδα με τα αντίστοιχα επίπεδα τη Ευρωζώνη θα οδηγούσε σε σημαντικέ μειώσει τιμών. Συγκεκριμένα για την ομάδα προϊόντων με τι υψηλότερε πωλήσει, στο δείγμα, η μείωση τιμών στην Ελλάδα θα έφτανε κατά μέσο όρο τι 17 ποσοστίε μονάδε, ενώ για την ομάδα προϊόντων όπου η Ελλάδα είναι από τι πιο ακριβέ χώρε, η μείωση τιμών θα έφτανε κατά μέσο όρο τι 30 ποσοστίε. Μονάδες. Ευχαριστούμε που μας παρακολουθήσατε και να λαμβάνετε πρώτοι όλε τι νεότερες εξελίξεις κάνετε like και εγγραφή στο κανάλι μας.